Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Χαίρετε όσοι ακούτε την εκπομπή μας να έχετε τη χαρά του Χριστού. Και σήμερα μαζί μια καινούργια εκπομπή θα αρχίσουμε. Και να αρχίσουμε από κάποια πράγματα που είναι μικρά βέβαια και ενδιαφέροντα, τα οποία δείχνουν έτσι την πείρα μερικών ανθρώπων μέσα από τη ζωή, την αληθινή πείρα, αυτή που αποκτά κανείς με μεγάλο ρίσκο. Ομολογία πρώην Αθέου. Κατά τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, δημοσιεύτηκε σε γερμανική εφημερίδα η εξής επιστολή, ενός ο οποίος ηρωνεύεται τη χριστιανική θρησκεία και είχε ιδρύσει λέσχη προπαγάνδας Αθέων. Λέσχη είχε ιδρύσει αυτός προπαγάνδας Αθέων. Είδα και έζησα όλους τους τρόμους ενός νέου πολέμου. Βρέθηκα κάτω από βροχή οβίδων και άκουσα κραυγές απογνώσεως των φίλων μου τραυματιών. Είδα ότι σε εκείνες τις στιγμές όπου δεν υπάρχει ανθρώπινη βοήθεια, καθένας ενώνει τις παλάμες του και παρατηρεί προς τον ουρανό. Έμαθα λοιπόν εκ νέου να προσεύχομαι. Δεν ντρέπομαι να το ομολογήσω δημοσία. Αν κανείς θέλει να υποστηρίξει τη νέα του θεωρία, ρωτήστε τον αν θα μπορέσει να τη διατηρήσει κατά την ώρα του κινδύνου, εννοεί κάποιον άθεο. Και αν τότε χαμογελά με ένα ύφος υπεροπτικό, δείξτε του αυτή την επιστολή. Ισμάτιν διακηρύττουν ότι η θρησκεία είναι μια απάτη. Η ώρα της απογνώσεως, την ώρα της απογνώσεως, βλέπει κανείς και στρέφεται προς το Θεό. Πλήστοι από εκείνους οι οποίοι πριν θεωρούσαν τον εαυτό τους αρκετά ευφυή ώστε να μπορούν να ζουν άνευ αυτού, την ώρα αυτή στρέφονται προς το Θεό. 3 Φεβρουαρίου 1915, ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Όταν ο Μέγας Αλέξανδρος στρατοπέδευσε μπρος σε μια πόλη, είχε τη συνήθεια να χρησιμοποιεί το εξής μέσο προσελκύσεως της υποταγής των κατοίκων. Ύψωνε επί ορισμένες ώρες έναν πυρσό, ένα φως ισχυρό και έστελνε ειδοποίηση προς τους εντός της πόλεως κατοίκους. Παράγγελε ότι όσοι φύγουν από την πόλη και έλθουν στο στρατόπεδο, εφόσον διαρκεί το φως αυτό του πυρσού, θα σωθούν και δεν θα πάθουν τίποτε. Αλλά θα απολαύσουν σωτηρία και δεν θα τους πειράξουν. Αλλά το να κατεβάζει, δεν το κατεβάζει και δεν το σβήνει. Καλεί και φέτος και το ερχόμενο επί σειράν ετών. Περιμένει να έρθουν οι καλούμε. Λοιπόν, ο Μέγας Αλέξανδρος είπε, όσο διαρκεί το φως, θα βρουν χάρη όσοι έρθουν εδώ και σωθούν. Μόλις σβήσει το φως, δεν υπάρχει κανένα έλεος. Όλα είναι πλέον δυνατά και να σκοτωθούν κλπ. Το φως του κόσμου είναι ο Χριστός. Και το φως του Ευαγγελίου ύψωσε αφεύ. Εις όλη τη γη το φως αυτό και το κρατάει από τότε ψηλά. Καλεί όλους τους ανθρώπους να απολαύσουν το σωτήριο αυτό φως. Αλλά δεν το κατεβάζει και δεν το σβήνει. Αυτό το φως δηλαδή υπάρχει πάντοτε. Όπως και το φως του ηλίου, αγαπητοί φίλοι, υπάρχει πάντοτε. Αν θέλει κάποιος να μπει μες στη γη 10-20 μέτρα και να μην βγει στο φως του ηλίου, δεν έπεται ότι δεν υπάρχει έξω το φως του ηλίου. Γι' αυτόν όμως δεν υπάρχει, διότι θεληματικά ζει στο σκοτάδι, εκεί που διάλεξε να μείνει. Καλεί όλους να έρθουν και να απολαύσουν το σωτήριο αυτό φως, αλλά δεν το κατεβάζει και δεν το σβήνει ο Κύριος. Καλεί και φέτος και το ερχόμενο και επί σειρά ετών. Περιμένει να έρθουν οι καλεσμένοι. Τους περιμένει μέχρι το τέλος της ζωής τους. Ισχύει αυτό μέχρι το τέλος της ζωής. Αυτός δεν σβήνει το δικό του φως, αλλά αυτοί κλείνουν οριστικά τα μάτια τους και καταντούν έτσι στο αιώνιο σκότος που επέλεξαν από αυτή την παρούσα ζωή. Ας αφήσουμε τώρα αυτό και ας έρθουμε στο σπουδαιότερο βιβλίο όλων των αιώνων που είναι το Ευαγγέλιο. Αυτό το βιβλίο, το οποίο το έχουμε δείξει πολλές φορές, σημαίνει για μας τον αυθεντικό λόγο του Θεού. Για τρεις κυρίως λόγους, όπως έχουμε πει. Θα αναφέρουμε μερικούς. Πρώτον,
ο Θεός δεν θα μπορούσε με άλλους τρόπους να το κάνει αυτό, βεβαίως θα μπορούσε. Ήρθε ο ίδιος και κήρυξε, σαρκώθηκε και έγινε άνθρωπος και κήρυξε. Άφησε τους μαθητάς του να το γράψουν, αλλά το μεγαλειώδες αυτό πράγμα είναι φανερό ότι δεν είναι προϊόν ανθρώπινης κατασκευής και ειδικά ανθρώπων ψαράδων. Άρα είναι αυθεντικός λόγος του Θεού. Δεύτερον, ο Χριστός ο ίδιος είπε τα λόγια, μάλλον ο κόσμος αυτός που βλέπετε τόσο στερεωμένος, και πράγματι ο κόσμος είναι ατράνταχτος, έτσι. Μην κοιτάμε μερικούς μικρούς σεισμούς που γίνονται. Αυτή είναι για να ξυπνάμε, όπως το μωρό που μόλις κλαίει το κουνάς λιγάκι, σταματάει να κλαίει γιατί σαστίζει και δεν ξέρει τι γίνεται. Έτσι ακριβώς και ο άνθρωπος. Αλλά στην ουσία όμως, ο ασάλευτος αυτός κόσμος κάποτε, και όπως λένε μερικοί πολύ σύντομα, ίσως και στις ημέρες μας, ίσως. Δηλαδή ίσως στην εποχή αυτή, στην αρχή του 21ου αιώνα, πριν τελειώσει ο πρώτος αιώνας, ίσως αυτό το στερέωμα που μας φαίνεται τόσο ατράνταχτο, κλονιστεί και διαλυθεί. Θεϊκή εμπνεύση, θεϊκή προσταγή βέβαια όλα αυτά. Αλλά είπε ο Κύριος, ο ήλιος και η γη και τα άστρα και το στερέωμα, ο ουρανός, θα εκλείψει. Εννοεί ότι θα ανακαινιστεί, όπως θα δούμε σε άλλες εκπομπές που θα αναλύσουμε το θέμα αυτό από την Αποκάλυψη. Αλλά τα λόγια μου, λέει, θα μείνουν. Οι άνθρωποι θα υπάρχουν και θα διατηρούν στην καρδιά τους, στη μνήμη τους, μέσα τους, τα λόγια του Χριστού, όταν ο κόσμος αυτός πλέον θα χαθεί, θα αλλάξει και θα γίνει άλλο πράγμα. Και να απαντήσουμε και σε μια άθεη τελείως και κουτή ερώτηση. Μερικοί νομίζουν, εκείνοι που δεν διαβάζουν το Ευαγγέλιο, ότι απαγορεύει ο Κύριος, λέει, να εξετάζουμε τα σγραφάς. Πίστευε, λέει, και μία ερεύνα. Είναι δυνατόν ο Θεός που έδωσε ένα Ευαγγέλιο, ή μάλλον το λόγο του σε Ευαγγέλια και πράξη των Αποστόλων και όλα αυτά, τα οποία είναι πάνω από 500 σελίδες η Καινή Διαθήκη και άλλες 1000 η Παλαιά Διαθήκη, να τα έδωσε αυτά και να μας είπε μην τα διαβάζετε, μην τα ερευνάτε, μην τα ασχολείστε με αυτά? Δεν είναι το τέμ το Ευαγγέλιο να το κρατάει κανείς στο χέρι του και να προπατάει και να νομίζει ότι με αυτό εξορκίζει το κακό? Το Ευαγγέλιο είναι γνώση του ανθρώπου. Πρέπει να γίνει απόκτημα, αντικείμενο γνώσεως. Πρέπει να το διαβάζουμε δηλαδή. Πώς λοιπόν μερικοί ισχυρίζονται, αντιβαίνοντας αυτό το πράγμα, να λένε μην ερευνάτε τα σγραφάς, λέει. Ερευνάτε τα σγραφάς, λέει το Ευαγγέλιο. Όποιος μας βρει αυτό το πράγμα που λέει μην πίστευε και μη ερεύνα και μη ερευνάτε τα σγραφάς, θα του δώσουμε 1 εκατομμύριο. Και επειδή δεν έχουμε 1 εκατομμύριο, θα το δώσουμε λιγότερα. Αλλά δεν πρόκειται να πάρει ούτε μια δραχμή, ούτε 1 ευρώ τσεκιστό. Γιατί? Διότι πουθενά, όπως είπαμε, δεν λέει ο Λόγος του Θεού να μην ερευνούμε τις γραφές. Και περνάμε τώρα, αγαπητοί φίλοι, στην συνέχεια, στη ροή του Ευαγγελικού Λόγου, όπως έχουμε αρχίσει από την αρχή του χρόνου. Τώρα, θα μου πείτε, μέσα από το Ευαγγέλιο υπάρχει τρόπος κανείς να βγάζει συμπεράσματα για τη σύγχρονη ζωή που είναι πολύ διαφορετική από ό,τι των παλαιών ανθρώπων? Και όντως, πράγματι, ο προαιώνιος λόγος και ο στοϊκός λόγος με λάμδα κεφαλαίο, ο ίδιος ο ενσαρκωμένος Κύριος, μας λέει ότι τα λόγια του Ευαγγελίου θα είναι διαχρονικά. Όπως είναι ο ήλιος διαχρονικός, και δεν είναι άλλος ήλιος τότε που είχαν οι αρχαίοι, ο Σωκράτης και ο Πλάτωνας, όταν κάνανε βόλτες εδώ, στον Ηλισσό, στον Κηφισό και στην Ακρόπολη. Δεν ήταν διαφορετικός ο ήλιος τότε, ήταν ακριβώς όπως είναι σήμερα. Έτσι και οι λόγοι του Θεού, έτσι και οι νόμοι του Θεού, έτσι και οι εντολές του Θεού, έχουν το ίδιο ατράνταχτο κύρος με τον ήλιο, με το ψωμί, με το κρασί, με αξίες
διαχρονικές και αιώνιες. Αλλά εκείνο τον καιρό οι φιλόσοφοι απογοητεύθηκαν από τον τρόπο με τον οποίο ερευνούσαν την ανθρώπινη ψυχή. Πολλές σχολές είχαν γίνει, τέσσερις ήταν οι κυριότερες, μεταξύ των οποίων οι επικούροι και οι στοικοί, και μια τομή, η σοκρατική και η πλατωνική διδασκαλία. Κι όμως, παρόλο το φωτισμό που είχαν στα μυαλά τους αυτοί οι άνθρωποι, δεν μπόρεσαν να βρουν την απόλυτη αλήθεια. Αλλά και δεν μπόρεσαν να καταπνίξουν τη φωνή της αλήθειας που υπάρχει μέσα στη συνείδηση του κάθε ανθρώπου. Αισθάνονταν την αδυναμία τους, ότι δεν μπορούν να ανακαλύψουν την αλήθεια, διότι ήθελαν οπωσδήποτε να ανακαλύψουν, διότι η αλήθεια είναι το αίμα της ψυχής μας. Δίχως την αλήθεια δεν υπάρχει ζωή, δεν υπάρχει ψυχή, δεν υπάρχει άνθρωπος. Πασχίζει ο άνθρωπος από τη μικρή του ηλικία, από τα παιδικά του χρόνια, από τότε που γεννιέται στην κούνια και του κάνουμε δώρο ένα μικρό παιχνίδι, ένα κουκλάκι, το παιδί μετά από λίγο παίρνει ένα μαχαίρι και ανοίγει το κουκλάκι να δει τι έχει μέσα και του βγάζει ό,τι έχει, τα πανάκια αυτά κλπ. Και ψάχνει, βάζει τα δάχτυλάκια του μέσα και τραβάει να δει τι βρίσκεται μέσα σε αυτό το κουκλάκι. Το ίδιο κάνει και με άλλα αντικείμενα, με αυτοκινητάκια, τα διαλύει, με κύβους και οτιδήποτε παίζει το παιδί. Αυτό ακριβώς το παιδί είναι η ψυχή του ανθρώπου. Την ανακουφίζει, την προδιαθέτει καλώς, την κάνει να αισθάνεται κυρίαρχα και θετικά η έρευνα της αληθείας. Πιστεύω πως κανένας άνθρωπος που γεννήθηκε σε αυτόν τον πλανήτη δεν αδιαφόρησε για την αλήθεια. Είτε για την αλήθεια την συνηθισμένη και καθημερινή, δηλαδή τι έκανες αυτά τα λεφτά που σου έδωσα, λέει ο πατέρας στην κόρη του ή στο γιο του. Να του πει την αλήθεια, να μάθει τι γίνανε αυτά τα λεφτά. Μέχρι την αλήθεια που ρωτάει ποιος είμαι εγώ, γιατί ήρθα σε αυτόν τον κόσμο, γιατί είμαι έτσι και όχι αλλιώς, γιατί έχω αυτές τις ιδιότητες, γιατί ο Θεός με έκανε άνθρωπο και όχι τίποτε άλλο. Θα μπορούσαμε να κάνει λιοντάρι, σκύλο, γάτα, αλεπού, κροκόδιλο, πουλί, φίδι, ψάρι, φυτό. Όχι, ο Θεός με έκανε άνθρωπο. Το ερευνώ κι εγώ λοιπόν, γιατί ο Θεός με έκανε άνθρωπο. Και αφού πιστεύουμε ότι υπάρχει ο Θεός, προχωράμε τώρα στην απόδειξη των νόμων του Θεού. Τι αποσκοπεί προσπαθούμε να εκμεύσουμε μέσα από τα έργα του Θεού και τη μεγάλη, το βιβλίο αυτό το ανοιχτό που λέγεται Φύσεις, να εκμεύσουμε και εμείς τα σχέδια του μεγάλου νοός. Γιατί έκανε τόσα άστρα, δισεκατομμύρια των δισεκατομμυρίων. Όσοι είναι οι κόκκοι της Σάμου, στη Σαχάρα είναι και τα άστρα στον ουρανό. Για ποιο λόγο τόσα πολλά. Ερευνάει ο άνθρωπος να μάθει. Αλλά όχι μόνο ερευνάει, αλλά αρχίζει να αμφιβάλλει και για τις αξίες που είχε παλιότερα. Αρχίζει να κάνει αντικατάσταση των αξιών σε μια ηλικία. Πίστευε εκείνα, μετά πίστευε κάτι άλλο, μετά διορθώθηκε, πίστευε κάτι άλλο ή έγινε χειρότερος ή καλύτερος κλπ. Μια εξέλιξη, δηλαδή η πορεία της ψυχής του και της σκέψης του ανθρώπου. Όλα αυτά λοιπόν είναι βαλμένα μέσα στον άνθρωπο και στην ψυχή του ανθρώπου από το Θεό, για να βρει ο άνθρωπος το Θεό, να τον αποδεχθεί, να τον αγαπήσει με όλη την καρδιά και την ψυχή του και τη δύναμη που έχει το μυαλό του, η διάνοιά του και η ψυχή του και η καρδιά του, και να ζητήσει να πάει κοντά του. Αυτός είναι και ο διακαής πόθος του Θεού. Να μας έχει κοντά του. Μας αγαπά περισσότερο από ό,τι νομίζουμε και περισσότερο από ό,τι μας αγαπάει οποιοδήποτε άλλος, μας αγαπάει ο Θεός. Είναι καταπληκτικό το πόσο αγαπάει ο Θεός τον άνθρωπο. Είναι ασύλληπτο. Αυτός λοιπόν ο Θεός ζητάει όμως και από εμάς ορισμένα πράγματα. Να είμαστε συνεπείς σε κάποια πράγματα. Διότι η νομοτέλειά του είναι τόσο τέλεια που δεν μπορεί να την σπάσει ο άνθρωπος, ούτε να την παραβιάσει, δίχως να έχει φοβερές συνέπειες. Αφού λοιπόν οι αρχαίοι δεν μπόρεσαν να βρουν την απόλυτη αλήθεια και να ικανοποιηθούν
όπως σήμερα ικανοποιείται ένας πραγματικός, πιστός χριστιανός που βλέπει τα πάντα μέσα από το πρίσμα αυτής της αληθείας, εστράφει ο ίδιος ο Θεός προς τον άνθρωπο και ήρθε να ενισχύσει τους καλοπροαίρετους ανθρώπους να βρουν την αλήθεια. Να βρουν την αλήθεια και να την διατυπώσουν. Και έτσι έχουμε γραμμένη την αλήθεια και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Ο προαιώνιος Λόγος του Θεού έρχεται η πρώτη αλήθεια μεγάλη και γίνεται άνθρωπος, εμφανίζεται. Και είναι πολύ λογικό και φυσικό. Αν ήθελε κάποιος να εμφανιστεί στα ψάρια, είναι λίγο ακραίο το παράδειγμα και μπορεί να μην είναι τόσο πετυχημένο, μια σκηνή δική μου σκέψη, και να μιλήσει στα ψάρια, στον κόσμο των ψαριών. Θα έπρεπε τουλάχιστον να πάρει τη μορφή των ψαριών. Βλέπετε, τα ψάρια έχουν και αυτά οδηγούς, όπως και τα πουλιά. Ένα μεγάλο ψάρι οδηγεί τα άλλα από πίσω του. Για να γίνει λοιπόν αρχηγός των ψαριών κάποιος, πρέπει να πάρει τη μορφή του ψαριού. Πώς αλλιώς θα τον καταλάβουν τα ψάρια? Αν μπει ένας άνθρωπος μέσα στα ψάρια, δεν καταλαβαίνουν τι είναι αυτό το πράγμα που μπαίνει μέσα. Αν δουν όμως ένα ψάρι, εξοικειώνονται, πάνε κοντά. Γίνονται υπάκουοι. Γίνονται παδί τα ψάρια ενός άλλου ψαριού. Και του εμπιστεύονται την τύχη τους. Να τους περάσει μέσα από δύσκολα περάσματα, που δεν έχει άλλα μεγαλύτερα ψάρια να μην τα φάνε. Να στρίψει εγκαίρως όταν δει την αγέλη των καρχαριών να έρχεται κατά πάνω τους. Και να ξεφύγουν, βάζουν λοιπόν τον αρχηγό μπροστάρι και ακολουθούν. Αυτό έκανε και ο Θεός. Με τη μόνη διαφορά, ο Θεός ναι μεν εμφανίστηκε σαν άνθρωπος, όμως διατήρησε και την θεϊκή του φύση. Γι' αυτό ο Χριστός είναι θεάνθρωπος. Δεν είναι σκέτος άνθρωπος, είναι θεάνθρωπος. Και αυτό είναι το σοφό σχέδιο του Θεού. Να διατηρήσει ο Ιησούς Χριστός και την υιική υπόσταση. Να είναι Θεός άνθρωπος. Δίχως να ανακατεύονται τα δύο αυτά πράγματα, οι δύο αυτές φύσεις. Να είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Για να μπορεί άλλωστε να προλαμβάνει τις όποιες ατέλειες των ανθρώπων και ανά πάσα στιγμή σε ντέτε χρόνο να γνωρίζει τη συγκεκριμένη αλήθεια. Όταν λέει ο Χριστός, έλεγε στους Φαρισαίους, γιατί σκέφτεστε αυτά μέσα σας, ήδη έπρεπε αυτοί να σκύψουν το κεφάλι, να του φιλήσουν τα πόδια και να του πούνε, εσύ δεν είσαι απλός άνθρωπος, είσαι θεάνθρωπος. Πώς κατάλαβες τι σκέφτηκα εγώ μες στο μυαλό μου? Ποιος μπορεί να μου πει τώρα από εσάς τι σκέφτομαι, ή μπορώ εγώ να πω σε εσάς, σε έναν από εσάς, τι σκέφτεται? Είναι τον αδυνάτον αδύνατο. Γιατί ξέρετε, και οι σκέψεις έρχονται σαν ρηπή. Σε ένα δευτερόλεπτο ο άνθρωπος μπορεί να σκεφτεί δύο ή τρία πράγματα. Να αλλάξει παραστάσεις εσωτερικές με ταχύτητα φοβερή. Πώς λοιπόν γνώριζε αυτή την ταχύτητα ο Χριστός και τους έλεγε, τώρα σκεφτήκατε αυτό με πονηρή διάθεση. Ήρθατε να μου κάνετε αυτό. Να με εκθέσετε στον Κιάσαρα, λέει, ήρθατε. Πώς ήξερε ότι πήγαν να τον εκθέσουν στον Κιάσαρα, εάν δεν είχε αυτή την υπερφυσική δύναμη και διάνοια ο Χριστός να ξέρει τι σκέφτονται οι άλλοι άνθρωποι? Δεν κατόρθωσαν λοιπόν οι αρχαίοι, που ήταν οι σοφότεροι άνθρωποι της γης, όντως οι σοφότεροι άνθρωποι της γης, οι Έλληνες αρχαίοι. Βέβαια δεν είχαν την εμπειρία, την πείρα των προφητών των Ισραηλιτών. Οι Ισραηλίτες έφεραν στον κόσμο το φορτίο της θεϊκής γνώσεως. Ο Μωυσής και όλοι αυτοί οι μεγάλοι προφήτες γνώριζαν πολλά για το Θεό. Οι αρχαίοι Έλληνες ήξεραν τις επιστήμες, τα γράμματα, τις τέχνες,
την καλλιτεχνία, τη μουσική, τη γλυπτική σε τέλειο βαθμό. Όταν αυτοί οι δύο πολιτισμοί ήρθαν σε επαφή, τότε ολοκληρώθηκαν. Ολοκληρώθηκαν οι λίγοι Ιουδαίοι που πίστεψαν στον Χριστό και έγιναν χριστιανοί και οι πολλοί Έλληνες που πίστεψαν στον Χριστό και έγιναν χριστιανοί. Ο Χριστός είναι γεννημένος προαιώνων, προαιώνιος, πρώτης κτήσεως. Όχι όπως λένε οι ψευδομάρτυρες, ψευδοχριστιανοί του Ιαχωβά. Δεν είναι κτίσμα ο Χριστός, όπως είναι ο άνθρωπος, όπως είναι όλα τα άλλα όντα, οι άγγελοι, οι αρχάγγελοι κλπ. Είναι κτίσματα. Ο Υιός δεν είναι. Ο Υιός είναι ο νους του Θεού. Ο νους του Πατρός, η ευφυΐα του Πατρός. Πατήριο, Υιός και Άγιο Πνεύμα είναι ένας Θεός με τρία πρόσωπα. Αυτό είναι το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Ήτο λοιπόν πάντα, στο πρώτο κεφάλαιο του Ιωάννη θα το δείτε αυτό, ήτανε πάντα κοντά στο Θεό ο Λόγος με κεφαλαίο, ο Υιός του Θεού και Λόγος του Θεού. Και το βάζει πάντα με κεφαλαίο ο Ιωάννης, για να μην το συγχαίουμε με το Λόγο αυτόν, τον ενδιάθετο Λόγο ή τον προφορικό Λόγο που έχουμε εμείς ή τον γραπτό Λόγο. Και ο Ευαγγελιστής παραλείπει το άρθρο από τη λέξη Θεός, ο Θεός, γιατί και το Θεό τον αναφέρει πολλές φορές ο ίδιος Ιωάννης, άνευ άρθρο, Θεός είπεν, εν μορφή Θεού υπάρχουν, λέει ο Παύλος, για να έχουμε τη δυνατότητα να μπορούμε να έχουμε και την εξήγηση της τριαδικής υποστάσης, της τριάδος. Χάριν ημίν και ειρήνη εκ Θεού. Αλαχού, μας λέει ο Χρυσόστομος, αναφέρει και τον Χριστόν μετά άρθρου. Ο πρώτος στίχος λοιπόν διδάσκει το πρώτον, το προαιώνιο και το αίδιο του Λόγου. Το ιδιαίτερο πρόσωπο του Λόγου και το συναίδιον. Και ο τρίτος λόγος, τη θεότητα του Λόγου. Αυτά λέει ο πρώτος στίχος, αν τον διαβάσει κανείς σωστά και πατερικά. Είναι εν αρχήν ο Λόγος, λέει, προς τον Θεό. Εδώ υπάρχει μια επανάληψη της λέξεως Λόγου, διότι οι προηγούμενοι στίχοι εδούλαν τον Χριστό εν σχέση με τη Θεία του φύση. Αλλά πιο κάτω δηλώνουν σχέση του Λόγου προς το Θεό. Άπαντα λοιπόν δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέν ο Ιάγωνε. Τα πάντα όσα βλέπουμε και όσα δεν βλέπουμε γίνηκαν μέσω του Λόγου. Δια του Χριστού δηλαδή. Ο οποίος ακόμα δεν εσαρκώθη. Δεν είχε εσαρκωθεί. Η έκφραση λοιπόν αυτό, ότι ο Λόγος με κεφαλαίο είναι ο Χριστός, είναι πασιφανής, είναι ο Υιός του Θεού. Αυτός ήταν από αρχής, εξ αρχής λένε μερικοί, κοντά στο Θεό. Οι δύο στίχοι δηλώνουν τον Χριστό εν σχέση με τη Θεία του φύση. Αλλά ο επόμενος στίχος δηλώνει τη σχέση του Λόγου προς τον Θεό. Και συμπληρώνεται με αυτό που λέει πάντα δι' αυτού εγένετο και άνευ αυτού εγένετο ουδένο γέγονε. Τι εννοεί πάντα? Τα πάντα. Μα τα πάντα, τα πάντα. Φως, νερό, γη, άστρα, άγγελοι, θρόνοι, κυριότητες, εξουσίες, άνθρωποι, φυτά και ζώα, τα πάντα. Άνευ αυτής της δυνάμεως, του Υιού και Λόγου, δεν παρήχθη ουδέν. Δεν παρήχθη τίποτα από αυτά που υπάρχουν. Δεν το έκανε λοιπόν μέσω κάποιου άλλου, αλλά απευθείας έγινε δι' αυτού,
τη κοινή συνενέση Πατρός και Αγίου Πνεύματος. Διότι ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα πάντα έχουν απόλυτη αρμονία και συμφωνία στις αποφάσεις τους. Και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων. Ο Χριστός ονομάζεται πιο κάτω ζωή. Το όνομα ζωή δηλώνει όχι μόνο τη δημιουργία, αλλά και πολλά άλλα πράγματα. Διότι δεν είναι μόνο πηγή της φυσικής ζωής, αλλά και πηγή της ηθικής, της υπερφυσικής, της επέκεινας ζωής του ανθρώπου. Και ειδικά για τον άνθρωπο, ο Χριστός είναι το πνευματικό «ον». Είναι η ζωή και το φως των ανθρώπων. Βλέπετε πόσο ψηλά είναι τα πράγματα. Όπως είπε και ο Απόστολος Παύλος, ότι μέσα σε αυτή τη θεότητα, λέει, ζούμε και υπάρχουμε. Ήρθα να σας μιλήσω, λέει, για τον αληθινό Θεό, γιατί είδα ότι κάνετε νήξεις και ζητάτε πραγματικά, η ψυχή σας ζητάει να μάθετε κάτι το άγνωστο για σας. Και ήρθα να σας πω για Αυτόν. Μέσα σε Αυτόν ζούμε και υπάρχουμε. Οτιδήποτε υπάρχει, μέσα στο Θεό ζει και υπάρχει. Βεβαίως δεν σημαίνει ότι ο Θεός παίρνει μέρος στη φύση και πάσχει, όπως πάσχει κάθε φυσικό πράγμα, αλλά είναι μέσα στη φύση περνάει ο Θεός, όπως το φως που δεν συμμετέχει, παραδείγματος χάρη, και δεν λερώνεται και δεν βλάπτεται από τίποτε. Το φως, λέει, φέγγει στο σκοτάδι και το σκοτάδι δεν μπόρεσε να νικήσει το φως. Ο Χριστός διώχνει το σκοτάδι γιατί είναι το φως του κόσμου. Επομένως, ουδέποτε θα τον νικήσει το σκότος. Έχετε δει ποτέ, μόλις ανάβει το φως, να μπορέσει το σκοτάδι να το σβήσει? Δεν σβήνει το σκότος ποτέ το φως, αντιθέτως, το φως νικάει το σκοτάδι. Και συμβολικά συμβαίνει τη δύναμη του Χριστού που τίποτα δεν μπορεί να του αντισταθεί, και η λέξη σκοτία που θα δείτε παρακάτω στο πρώτο κεφάλαιο εννοεί την πεπτοκούσα φύση, πεπτοκία μάλλον φύση του ανθρώπου, όπου τίποτε δεν μπορεί να εμποδίσει το φως αυτό, γιατί είναι όμορφο και ισχυρό, και γι' αυτό και ο Ευαγγελιστής γράφει «Η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν». Η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν. Δεν τον ήξερε, δηλαδή, το σκοτάδι. Το δεύτερο είναι ότι ο Λόγος εμφανίζεται στον κόσμο ιστορικός. Ιστορικό πρόσωπο. Πράγμα που κυριολεκτικά κουρελιάζει τα νεύρα των αθέων. Και προσπαθούν με χίλιους τρόπους να διαβάλουν την ιστορικότητα του προσώπου του Χριστού. Είναι τόσο ανόητοι που νομίζουν ότι μπορούσε να υπάρξει μια φανταστική προσωπικότητα που να την ακολουθήσουν τόσα δισεκατομμύρια άνθρωποι. Μα αυτό δεν έγινε ποτέ στην ιστορία. Ποιον ανύπαρκτο ακολουθήσανε ποτέ οι άνθρωποι? Ποιον ανύπαρκτο που δεν γεννήθηκε και δεν σαρκώθηκε σαν άνθρωπος όμοιος με αυτούς δέχτηκαν σαν αρχηγό τους? Ποιον ανύπαρκτο? Ο Όμηρος ήταν υπαρκτός. Ο Σωκράτης υπαρκτός. Ο Πλάτων υπαρκτός. Ακόμα και για τον Ηρακλή λένε ότι υπήρχε σαν ιστορική προσωπικότητα. Βέβαια, λίγο εξεσιτημένα τα είπαν για τον Ηρακλή, τα θαύματα που, συγγνώμη, τα σουρεϊκές, τα ανδρακαθήματα που έκανε, σάφλους που λένε, αλλά υπήρξε σαν πρόσωπο, είχε μια βάση. Πότε μπορεί να μιλήσει κανείς για ένα ανύπαρκτο πράγμα? Πού θα στηρίξει τις διηγήσεις του αν είναι ανύπαρκτο το πράγμα αυτό? Είναι ένας ήρωας μυθιστορήματος? Αλλά και ο ήρωας του μυθιστορήματος πάλι πρέπει να γίνει ορατός για να έρθει ο άνθρωπος να τον καταλάβει. Αν δεν γίνει ορατός, θα είναι πάντοτε ένα τίποτα, ένα πράγμα που δεν έχει ποτέ σαρκωθεί. Είναι λοιπόν τόσο αφελείς μερικοί να πιστεύουν ότι δεν υπήρξε ο Χριστός? Και εγώ τους λέω το εξής, μια μικρή απόδειξη ότι υπήρξε ο Χριστός.
Γιατί υπάρχει στους Εβραίους, τους πολέμους του Χριστού, το βιβλίο «Το Λερόδ Γεσούα», διότι στην αραμαϊκή το όνομα του Χριστού είναι Γεσούα, και περιγράφει εκεί κάποιον Ιησού Χριστό. Τον περιγράφουν με τα μελανότερα χρώματα. Αλλά δεν αρνούνται την ύπαρξή του, οι ίδιοι εχθροί του. Θα του συνέφερε να μην υπήρχε. Είναι δυνατόν να πούμε ότι δεν υπήρξε ο Πλάτωνας, ο Καποδίστριας, ο Κολοκοτρώνης? Μπορούσαμε να έχουμε ιστορίες για τον Κολοκοτρώνη δίχως τον Κολοκοτρώνη? Πόσο αφελείς είναι αυτοί που πιστεύουν λοιπόν ότι υπάρχει περίπτωση μία στο δισεκατομμύριο να μην υπήρξε ο Χριστός? Γιατί λέει δεν τον εγνώριζαν οι ιστορικοί της εποχής του. Ξέρετε πόσοι έχουν γράψει για τον Χριστό? Αρχαίοι. Πάνω από 100 συγγραφείς. Είναι ψεύδος και αυτό. 4 μεγάλοι ιστορικοί της εποχής του έχουν γράψει για τον Χριστό. Εξωχριστιανικά. Γιατί αν πάρουμε τον Απόστολο Παύλο που είναι χριστιανός και πούμε ότι ήταν ιστορικό πρόσωπο ο Απόστολος Παύλος και έγραφε ιστορία. Αν πάρουμε τον Λουκά και πούμε ότι ο Λουκάς έγραφε ιστορία, που πραγματικά έχει ιστορική δύναμη το κείμενο του Λουκά, διότι λέει, που ήταν, προχτές το διάβασα, λέει, επί τετράρχου Ηρώδη, όπου ο Τάδα ήταν αρχηγός της Ιτουρέας, επικρατήσεως των επιαρχών Κάβα, Άννα και Καλιάφα, και αναφέρει και άλλα ονόματα, Φιλίππου και λόγω της Τραχονίδος και λοιπά, χώρας. Αυτά τι είναι? Δεν είναι ιστορικές αναφορές? Δεν είναι ιστορικό πλαίσιο που θα βάλει μέσα? Δεν είπε ότι ο Χριστός γεννήθηκε όταν πηγαίναν να απογραφούν οι άνθρωποι όλοι, όχι μόνο οι Εβραίοι, και οι Ρωμαίοι και οι Έλληνες πηγαίναν να απογραφούν διότι ανήκαν στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία? Αυτά γιατί οι ιστορικοί δεν τα βλέπουν στα ιστορικά ντοκουμέντα? Μπορούν να τα διαψεύσουν, δεν μπορούν να τα διαψεύσουν. Αλλά και δεν παίρνουν 4 ιστορικούς που υπάρχουν, οι οποίοι μιλάνε για την ύπαρξη του Χριστού, ο καθένας με το δικό του τρόπο. Άλλωστε τον λέει αίρεση του Ιουδαϊσμού, ο Ιώσιπος. Ο Σιωτώνιος λέει μέγας διδάσκαλος του Ισραήλ, το οποίο εκέντρισε το φθόνο των αρχηγών εκεί και τον εξόντωσαν. Ο Τάκητος, που δεν είναι ούτε Εβραίος ούτε Έλληνας, είναι Ρωμαίος ιστορικός, αναφέρεται στους χριστιανούς. Και λέει ότι υπήρξαν αυτές οι ομάδες και κάνανε εκείνο και το άλλο και το άλλο, λεγόντουσαν οπαδοί του Ιησού κλπ. Στην αρχή λεγόντουσαν «Οι του δρόμου», αυτοί δηλαδή που βρίσκονται στον δρόμο της σωτηρίας. Κατόπιν στην Έφεσο ονομάστηκαν χριστιανοί, αν δεν κάνω λάθος, στην Έφεσο για πρώτη φορά. Και έμεινε τελικά το όνομα χριστιανός, επεκράτησε τον άλλον χριστιανός. Λοιπόν, αυτή η ιστορική, 4 στον αριθμό, τι έγραψαν, συνονοήθηκαν να γράψουν ιστορία που δεν υπάρχει? Είναι κωμικό τουλάχιστον και να το σκεφτεί κανείς. Αλλά η εμφάνιση του Χριστού ήταν ένας γρίφος για πολλούς ανθρώπους. Άλλωστε το λέγανε και οι προφητείες. Άλλοι θα τον δεχτούν και θα ανεβούν και άλλοι δεν θα τον δεχτούν και θα συντριβούν. Αυτό που είπε και ο προφήτης και ο Ισαΐας και ο Ιωακήμο πήρε στα χέρια τον Χριστό. Λέει λοιπόν ότι ήταν απεσταλμένος από το Θεό, πιο κάτω ο Ιωάννης, ένας άνθρωπος. Και αυτός ήταν ο Ιωάννης, ο οποίος ζούσε στην έρημο. Και αυτός λέει ήρθε να μαρτυρήσει για το φως. Όχι πως ήταν αυτός ο ίδιος το φως, αλλά ήρθε να μαρτυρήσει για το φως για να πιστέψουν σε αυτά τα λόγια που θα τους πει αυτός. Ήθελε να τους πει δηλαδή ότι κάποιος, λέγεται πρόδρομος, είναι μάρτυρας του Χριστού. Έρχεται εκείνος που έρχεται πριν. Προτρέπει και λέει, κοιτάξτε, σε λίγο θα δείτε κάποιον. Αυτός είναι, έχει έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Αυτός όφιλε λοιπόν να τον δείξει πρώτα στους Ιουδαίους. Αλλά
Επειδή ήταν πιθανό ο πρόδρομος, όταν μαρτυρούσε για τον Χριστό, επειδή είχε και αυτός δυνάμεις, είχε Άγιο Πνεύμα, ήταν σοβαρός και δυνατός προφήτης. Ο μεγαλύτερος των προφητών, λέει ο Κύριος, για τον πρόδρομο. Για να μην λοιπόν νομιστεί ότι αυτός είναι ο Μεσσίας, πολλές φορές επαναλαμβάνει και λέει, δεν είμαι εγώ το φως, αλλά εγώ ήρθα να μαρτυρήσω περί του φωτός. Δεν είμαι εγώ ο Χριστός. Εγώ είμαι μια φωνή που βοά στην έρημο, όπως είπε ο προφήτης Ισαΐας. Αυτό επαναλαμβάνει ο Ιωάννης για να μην γίνεται σύγχυση με το φως, το πραγματικό που είναι ο Χριστός. Είναι το φως, λέει, που φωτίζει γενικώς όλους τους ανθρώπους και καθένα ιδιαιτέρως. Αυτός είναι ο Χριστός. Το φως του Χριστού δίνει το υπερφυσικό φως της χάριτος και φωτίζει τη διάνοια των ανθρώπων. Το φως αυτό δεν είναι ένα εξωτερικό φως όπως του ηλίου ή τα τεχνικά φώτα που έχουμε και μας τραβώνουν εδώ πέρα, αλλά είναι ένα φως πνευματικό και εσωτερικό και δυνατό τόσο όσο είναι ο εξωτερικός ήλιος. Και για να μην νομιστεί ότι ο Χριστός είναι από τον κόσμο, δηλαδή μόνο προϊόν ανθρωπίνης προελεύσεως, προσθέτει σε όλα αυτά που έχει πει ότι ο κόσμος δεν τον εγνώρισε ότι είναι αυτός. Δεν τον αντελήφθη δηλαδή, γιατί για να τον αντιληφθούμε χρειάζονται ορισμένες προϋποθέσεις. Και προπάντων ταπεινοφροσύνη. Ο επιρμένος αλαζόν άνθρωπος δεν παραδέχεται κανέναν άλλον. Οι πιστοί όμως τον γνώρισαν. Και πιο κάτω ο Ιωάννης λέει ότι ήρθε στα ίδια, δηλαδή στους δικούς του ήρθε. Αυτή τη λέξη εννοεί την Παλαιστίνη, την Ιουδαία, τον περιούσιο λαό που είχε τις προφητείες για τον Μεσσία, ο οποίος τελικώς τον εκάρφωσε στο Σταυρό. Τι σπουδαίο αυτό το γεγονός. Να έρθει ο τελειότερος, ο τέλειος άνθρωπος, ο τέλειος θεάνθρωπος, γιατί είπαμε είναι και Θεός μαζί. Και αντί για να τον υποδεχτούμε με πολύ μεγάλη ευλάβεια και δέος και φόβο και χαρά και αγάπη και όλα αν θέλετε, τον θεωρήσαμε κακούργο και τον εκαρφώσαμε στο Σταυρό. Άρα μας επισημαίνει και ο Ιωάννης ότι λίγοι πίστεψαν. Αλλά αυτοί που πίστεψαν τους έδωσε εξουσία να γίνουν τέκνα του Θεού. Πώς αυτή η πίστη στο Θεό και στον Πατέρα δεν αποτελεί μια μεγάλη θυσία του ανθρώπου, αντίθετα από ό,τι πιστεύουν οι αιρετικοί, τέκνα Θεού γενέστε, λέει, νέες υπάρξεις δηλαδή, που δεν είναι καρπός σώματος, αίματος, αλλά μυστικής θείας επεμβάσεως. Είναι τα μυστήρια του Θεού τώρα εδώ. Διότι δεν γεννήθηκαν, λέει, αυτοί οι άνθρωποι από θέλημα σάρκας, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. Δηλαδή εδώ αναφέρει μια άλλη πνευματική γέννηση που ο Θεός παρακινεί τον άνθρωπο μέσα στο μεγάλο μυστηριώδες του σχέδιο. Εκεί σταματάει η λυγκιάωνος του ανθρώπου. Πρώτοι μερικοί άνθρωποι είναι διαλεγμένοι από τον Θεό. Εντός εισαγωγικών, γιατί ο Θεός όλους τους ανθρώπους θέλει να σωθούν. Η λέξη λοιπόν προεξελέξατο εμάς που υπάρχει και αλλού και στον Απόστολο Παύλο, αν δεν κάνω λάθος, γεννήσαν θελήματι Θεού. Και το λέω αυτό για να μάθουμε ότι υπάρχει μια ανώτερη γέννηση από την σαρκική. Δηλαδή δεν έχουμε μόνο σαρκικούς γονείς, πατέρα και μητέρα, αλλά έχουμε και πνευματικούς γονείς που είναι ο Θεός, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα.
Στο στίχο 14, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας λέει την αιτία. Λέει, ο λόγος σάρξε γένοντο και εσκήνωσε εν ημίν. Επειδή ο Χριστός έγινε άνθρωπος και έγινε, έζησε μεταξύ μας και εμείς δικαιώμεθα τώρα αυτής της υιοθεσίας, αν τον αποδεχτούμε. Δηλαδή η ανθρώπινη φύση μαζί με όλες τις αδυναμίες της, αν δεχτεί τον Χριστό, δέχεται μια καινούρια γέννηση. Τονίζει και την ιστορική εμφάνιση του λόγου με κεφαλαίο λάμδα, χωρίς να αφήνει όμως και τη θεϊκή του φύση ο Ιωάννης, γι' αυτό θεωρείται υψηπετής αετός της θεολογίας ο Ιωάννης. Γιατί αρχίζει από πάνω, λέει, και κατεβαίνει προς τα κάτω. Αρχίζει από το Θεό δηλαδή και πάει προς τους ανθρώπους. Και μας λέει ότι εγένετο, για να μην νομίσουμε ότι μεταβάλλει την ουσία του, και όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος στους Γαλάτες, στο στίχο, σε λεθήμα μας πιο κεφάλαιο, ο Θεός μας εξαγόρασε από την κατάρα του νόμου, την κατάρα δηλαδή του νόμου του Μωυσέως, και εσκήνωσε εν ημίν, ήρθε κοντά μας δηλαδή, και κατοίξε δίπλα μας. Εδώ μιλάει για την ανθρώπινη ζωή του Θεού Λόγου. Και όταν λέει ότι ο Λόγος έλαβε αυτή την ταπεινή φύση και έλαβε, προσθέτει εκεί και την θεϊκή του φύση. Γιατί λέει, εθεασόμεθα την δόξα αυτού. Είδαμε, θεασόμεθα. Αντιληφθήκαμε τις οφθαλμούς μας, με τα μάτια μας, τον είδαμε. Αυτό λέγανε και οι μαθητές. Δεν μπορούμε να αποκρύψουμε αυτά που είδαμε με τα μάτια μας και πιάσαμε με τα χέρια μας. Δόξα εννοεί περισσότερο την Αγία Ζωή και κυρίως τα θαύματα του Χριστού. Διότι ο Χριστός για τον θαυμάτων του εδοξάστη, όχι μόνο για τα θαύματα που έκανε πάνω στους ανθρώπους, αλλά κυρίως για την Ανάσταση και τη Σταύρωση. Η Σταύρωση είναι και αυτή θαύμα κατά τους πατέρες. Αν το πάρουμε πολύ βαθιά, θα δούμε ότι η Σταύρωση είναι και αυτή ένα πάρα πολύ μεγάλο υπερφυές θαύμα. Γιατί πώς είναι δυνατόν ο αθάνατος να πεθαίνει. Εδώ είναι το μεγάλο μυστήριο. Ο θάνατος του αθανάτου. Η ταφή του αθανάτου και βέβαια η Ανάσταση που είναι το κορυφαίο για μας, πιστεύω, και η ανάληψη. Είναι, αυτή είναι η δόξα του Χριστού. Αλλά δόξα ονομάζει ακόμα και τη δεύτερη έλευση του Χριστού. Πόσοι λέει θα δουν τη δόξα του και πόσοι θα τρομάξουν όταν δουν τη δόξα του Χριστού να έρχεται με μεγάλη δόξα από τον ουρανό, με νεφέλες και αγγέλους, κατά τη Δευτέρα του παρουσία, ως κριτής, φοβερός, με δύναμη απεριόριστη. Λοιπόν, κάποτε είχε ρωτήσει ένας θεολόγος πόσων ειδών γεννήσεις λέει υπάρχουν. Και δεν ξέρω, εκείνη τη μέρα αρχίσαμε και μιλάγαμε και λέγαμε για γεννήσεις και φτάσαμε σε 6-7 ειδών γεννήσεις. Βέβαια, βάλαμε μέσα και τα καινούργια είδη γεννήσεων, που είναι η γέννηση του ανθρώπου από το σωλήνα και την ενδομήτριο εμφύτευση του ευρύου στη μήτρα κλπ. Και όλα αυτά. Πάντως αρχικά ο άνθρωπος, όπως ξέρουμε, δεν γεννήθηκε από τον πίθηκο, ούτε από τα ψάρια, ούτε από τις αμοιβάδες, ούτε από ηλεκτρονικές σούπες που λένε μερικοί που πλανιόντουσαν μέσα στο άπειρο, αλλά γεννήθηκε από τη βούληση του Θεού, γεννήθηκε από πυλό, που είναι το σώμα του, που έχει τα στοιχεία της γης. Σχεδόν όλα τα στοιχεία της γης υπάρχουν στο σώμα του ανθρώπου. Ελάχιστα είναι που δεν υπάρχουν. Ίσως να υπάρχουν και όλα, ίσως να υπάρχουν και όλα. Και το ράδιο υπάρχει, που είναι σπάνιο, αλλά υπάρχει σε μικρές ποσότητες ραδιενεργίας, υπάρχει στο σώμα του το καίσιο και όλα αυτά υπάρχουν στο θυρεοειδή αδένα. Και τότε που είχε γίνει το Τσέρνομπιλ, μας μετράγανε το θυρεοειδή. Να δούμε πόσο καίσιο είχε απορροφήσει ο θυρεοειδής μέσω του ιωδίου κλπ. Γίνονταν τέτοιες μετρήσεις. Έχει όλα λοιπόν τα στοιχεία.
Δεν ξέρω πόσα στοιχεία βρέθηκα. Όταν είμαστε εμείς στα σχολεία, θυμάμαι ότι υπήρχαν 104 στοιχεία, φυσικά στοιχεία, τα είχε κατατάξει ο Μεντελέγιεφ σύμφωνα με τον ατομικό τους αριθμό. Και αρχίζουμε από το υδρογόνο, το οξυγόνο, το κάλιο, το νάτριο κλπ. Τα ελαφρά, και μετά πάμε στα βαριά, που είναι το ραδόνιο, το καίσιο, ο υδράργυρος και όλα αυτά τα επιβλαβή σε μεγάλη ποσότητα μέταλλα, τα οποία χρήστον εν παρόδο τα έχει και ο άνθρωπος. Και ειδικά σήμερα που τρώμε τα πάντα και δεν ξέρουμε τι τρώμε, και υδράργυρο έχουμε, τα ψάρια έχουν υδράργυρο, μαγκάνιο, μαγνήσιο είναι ευεργετικά στοιχεία, τα έχουμε πάντα, δεν χρειάστηκε ο πολιτισμός να μας τα προσθέσει αυτά. Και έτσι λοιπόν, καλά κρατεί ο χορός των στοιχείων. Τι λέγαμε, ότι όλα αυτά τα στοιχεία αποτελούν μια μορφή τελειότητος, συναρμολογήσεως, που δεν μπορεί κανείς επιστήμονας, ούτε όλοι οι επιστήμονες της γης, να φτιάξουν ένα ανθρώπινο σώμα. Ούτε ένα μερμήγκι, ούτε ένα φασόλι, ούτε μια αμοιβάδα, δεν μπορούν να τη φτιάξουν. Και αν φτιάξουν ένα φασόλι, δεν θα φυτρώνει. Έστω ότι φτιάξαν ένα φασόλι. Βρήκαν τα συστατικά του φασόλι, είναι γνωστά. Είναι 1000 συστατικά, ξέρω εγώ, το φασόλι, ας υποθέσουμε, ή 500. Θα βάζουν όλα αυτά, δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες κλπ. Και κάνουν ένα ωραίο φασόλι. Με το δέρμα το παίξω, μέσα κλπ. Τις πρωτεΐνες, όλα αυτά. Αυτό το φασόλι είναι νεκρό. Αν το βάλεις σε μια γλάστρα, δεν θα φυτρέψει ποτέ. Αν βάλεις όμως ένα φασόλι με λίγο μπαμπάκι πάνω σε λίγο, ρίξεις και λίγο νερό και τα αφήσεις μια εβδομάδα, θα δει το φασόλι ότι αρχίζει και φυτρώνει. Όπως και τα κρεμμύδια. Αν τα αφήσουμε στην υγρασία, από μόνα τους φυτρώνουν. Βγάζουν φύτρο δηλαδή. Και αν τα βάλουμε στη γη, βγάζουν καινούριο προϊόν. Με αυτά βλέπουμε την άπειρη τελειότητα του Θεού. Ο άνθρωπος δεν μπόρεσε, παρόλες τις γνώσεις που διαθέτει και την μεγάλη του, ας πούμε, πείρα πλέον ο άνθρωπος από τις επιστήμες, τις τέχνες, τα γράμματα και όλα αυτά, δεν μπορεί να προσφέρει κάτι το πρωτότυπο και δικό του, αλλά μεταποιεί τα στοιχεία που μας έδωσε ο ίδιος ο Θεός για να ζήσουμε. Και ο Χριστός είναι Υιός ανθρώπου και Υιός Θεού. Εμείς είμαστε μόνο Υιοι ανθρώπου, αλλά όπως είπαμε πριν, μπορούμε να γίνουμε και Υιοι Θεού. Κατά χάρη Θεού και σύμφωνα με τη δική μας προαίρεση. Το πρώτο πράγμα είναι να θέλουμε. Ο Θεός δεν εκβιάζει τη θέληση του ανθρώπου και λέει, όποιος θέλει, ας έρθει και ας με ακολουθήσει. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός χρειάζεται και τη δική μας συγκατάβαση για να μας κάνει παιδιά Του. Αν δεν δώσουμε εμείς τη συγκατάβαση αυτή, συγκατάθεση, δεν γίνεται. Είναι σαν μια τράπεζα να έχει χρήμα και να λέει ότι ελάτε να πάρετε από εδώ λεφτά, αλλά η τράπεζα ποτέ δεν θα έρθει να σου χτυπήσει την πόρτα και να σου τα δώσει. Πρέπει να πας εσύ εκεί, να πεις θέλω λεφτά, λέγομαι έτσι, λέγομαι αλλιώς. Δεν μιλάω για λεφτά δάνεια, γιατί δάνεια δίνει σε όλους. Μιλάω δωρεάν. Ας υποθέσουμε, τελείως υποθετικό, ότι ανοίγει μια τράπεζα και λέει ελάτε να πάρετε όσα λεφτά θέλετε. Τι είναι η σωτηρία? Δεν είναι υψηλότερη και μεγαλύτερη από τα χρηματικά ωφέλη? Ο Θεός μας τη δίνει δωρεάν και εμείς δεν πάμε. Γιατί? Δεν θέλουμε. Σέβεται ο Θεός τη θέληση του ανθρώπου και δεν κάνει τίποτε. Απλώς του χτυπάει πότε την πόρτα να του ανοίξει και να μπει. Ο άνθρωπος πρέπει να συγκατατεθεί, να συγκατέβει, να συγκαταβεί καλύτερα στην πρόσκληση αυτή, και μέσα στο Ευαγγέλιο βλέπουμε αυτή την πρόσκληση ανάγλυφα που την λέει ο Χριστός εκεί που μιλάει για το μεγάλο δείπνο, που κάλεσε, λέει, τους ανθρώπους να έρθουνε, ήταν όλα έτοιμα για το δείπνο, και αυτοί είπαν ότι εμείς, άλλος είχε να δει
κάτι βόδια που είχε αγοράσει, άλλος παντρεύτηκε και πήγαινε με τη γυναίκα του ταξίδι και άλλος πήγαινε να δει τα χωράφια του, μια δικαιολογία δηλαδή, απέφυγαν τη σωτηρία τους οι άνθρωποι αυτοί. Αυτό γίνεται σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας. Αλλά ο χρόνος περνάει και πρέπει σιγά σιγά να το ολοκληρώνουμε το θέμα μας. Τι είναι όμως, θα πει κανείς, αλήθεια? Αλήθεια είναι η υπερφυσική αποκάλυψη της αληθείας που δίνει μόνο ο Θεός. Οι παλιές προφητείες και τα σύγχρονα λόγια των Ευαγγελίων μας δείχνουν και την ιστορική εμφάνιση του Χριστού αλλά και τη διαχρονική προεργασία του Θεού για να έρθει ο Υιός του. Και εκεί μπορούμε να το δούμε περί της Αναστάσεως στο αντίστοιχο κεφάλαιο, για να πάρουμε μια ιδέα πάνω στη βάση ότι ο λόγος με κεφαλαίο πάντα σημαίνει η αλήθεια, σημαίνει αυτή που κατέβηκε από τον ουρανό και γνωρίζει εκ πρώτης επαφής με το Θεό την αλήθεια. Είναι η ίδια η αυτοαλήθεια. Για μας δεν είναι αλήθεια ένα αφηρημένο πράγμα, όπως είπε και ο Πιλάτος, τι θα πει αλήθεια. Είναι ο ίδιος ο Χριστός, το πρόσωπο του Χριστού. Η ζωή, η αλήθεια, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και δεν είναι τυχαίο μετά ότι για να έρθουμε, ο Ιωάννης δηλαδή, για να έρθει μετά στον Χριστό, περνάει μέσα από τη διήγηση του Ιωάννη του Προδρόμου, το οποίο κάνουν και οι τρεις Ευαγγελιστές. Ειδικά ο Λουκάς δεν περιγράφει μόνο αυτό, αλλά περιγράφει και όλα τα συμβάντα της γεννήσεως του Χριστού, από τότε άρχισε, που άρχισε η ιστορία της απογραφής, όπως λέει. Και από τότε που το ιερατικό ζεύγος Ζαχαρίας και Ελισάβετ, ο οποίος ανήκε σε ιερατική τάξη, ήταν από την γενιά του Αβιά και ήταν απόγονος και αυτός της γενιάς των ιερέων, του Ααρών. Τότε υπήρχε μια διαμορφία να παντρεύονται από την ίδια φυλή για να διατηρούν έτσι κάπως ζωντανά τη φυλή τους, οι 12 φυλές του Ισραήλ. Και το ζεύγος αυτό δεν είχε μόνο λαμπρούς προγόνους, αλλά είχε και εξαιρετική θέση μέσα στην κοινωνία, ο πατέρας και η μητέρα του Ιωάννη, του Βαπτιστή και Προδρόμου. Και ως γνωστόν η Ιεροσύνη ήταν μια σπουδαία κοινωνική καταξίωση για κάποιον άνθρωπο να είναι ιερέας του υψίστου, έτσι. Αλλά υπήρχε τότε και η εξουσία των Ρωμαίων στην εποχή του Χριστού και του Ιωάννη του Προδρόμου. Κοίτατε πόσα τράβηξε ο Ιωάννης από τον Ηρώδη, επειδή τον έλεγξε. Ο Ιωάννης εζούσε με τις εντολές του Κυρίου και ήταν άνθρωπος της προσευχής, της νηστείας, φοβερός νηστευτής, αξεπέραστος νηστευτής ο Ιωάννης. Έτρωγε ελάχιστα, λέει, και συντηρείτο μέσα στην έρημο. Προσευχότανε και οδηγούσε τα πλήθη για να έρθουν κοντά στον Χριστό, που θα ερχόταν σε λίγο. Ωστόσο, ο πατέρας και η μητέρα του Ιωάννη απέκτησαν τον Ιωάννη σε πολύ μεγάλη ηλικία. Θα λέγαμε ότι ήταν προϊόν μεγάλης αναμονής και προσευχής των δύο γονέων του. Διότι ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ ήταν απελπισμένοι, λέει, πάρα πολύ στεναχωρημένοι για το γεγονός ότι δεν μπορούσαν να τεκνοποιήσουν, γιατί η Ελισάβετ ήταν στήρα. Και λέει ότι ήταν προβεβικότες εν τη ηλικία, δηλαδή γέροντες, θα λέγαμε εμείς σήμερα. Και το αναφέρει αυτό ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ο οποίος, όπως είπαμε και όπως λέει η Ιερά Παράδοση, έμαθε πολλά από αυτά τα πράγματα που γράφει από την ίδια την Παναγία. Και πώς αλλιώς θα μπορούσε να γράψει τα μύχη αυτά αισθήματα που εκφράζει η Παναγία πολλές φορές
εκεί στην αρχή του Ευαγγελίου του Λουκά, και άλλοι λένε ότι το περιεχόμενο της προσευχής του ζεύγους αυτού ήταν να αποκτήσουν παιδί, και άλλοι λένε πως ήταν απορία του Ζαχαρία, γιατί ο ίδιος εξέφρασε απορία επίσης στον άγγελο, όταν του είπε ο άγγελος ότι θα γεννήσει η γυναίκα σου γιο. Και του βάλε και πρόστιμο ο άγγελος. Του είπε, δεν θα ξαναμιλήσεις μέχρι να γεννηθεί το παιδί. Η δοκιμασία της ατεκνίας εκείνον τον καιρό ήταν έτσι ένα κοινωνικό μαρτύριο, θα λέγαμε. Αλλά δεν αποκοντιάφονταν, διότι είχαν πάντοτε την προσευχή. Προσεύχονταν συνεχώς, ταπεινά, στο Θεό, επανειλημμένα, με θέρμη, με αγάπη προς το Θεό, να τους δώσει ένα παιδί, μέχρι τα βαθιά τους γεράματα. Και μετά από όλα αυτά, ακολουθεί η αμοιβή, η οποία είναι μεγάλη. Γιατί? Γιατί και ο ίδιος ο Χριστός είπε για τον Ιωάννη ότι δεν γεννήθηκε μεγαλύτερος από γυναίκα από τον Ιωάννη. Εξαιρέσει τον Χριστό βέβαια. Γι' αυτό και είναι ο Ιωάννης δίπλα στην Παναγία. Πρώτος κορυφαίος ο Κύριος, η Αγία Τριάδα Χριστός, μετά η Παναγία, μετά ποιος? Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Και μετά οι άγγελοι και αρχάγγελοι, οι Απόστολοι και οι Μάρτυρες κλπ. Και οι Πατριάρχες και οι Προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Τα βλέπουμε αυτά, αν προσέξουμε στην Εκκλησία και δούμε καλά, είναι όλα ζωγραφισμένα αυτά που λέμε. Και στο τέμπλο εκεί θα δούμε πολλά πράγματα από αυτά που λέμε, αλλά και στον θόλο της Εκκλησίας θα δούμε τους προφήτες, τον Δαβίδ και τους άλλους, τους 12 προφήτες, τους 12 αποστόλους, οι οποίοι είναι εικονισμένοι εκεί, κάπου και γύρω από το θρόνο του Θεού, διότι επάνω ο Τρούλος υποτίθεται ότι είναι ο θρόνος του Θεού και ο Θεός που κοιτάει με ενδιαφέρον και ευλογεί τους ανθρώπους, τα παιδιά του κάτω. Και για να κλείσουμε εν συντομία, ο Ζαχαρίας λέει μπήκε στο ναό και όλοι προσευχόντουσαν και αυτός ήταν εφημέριος εκείνη τον καιρό, ήρθε η σειρά του δηλαδή να μπει στο θυσιαστήριο και μάλιστα στα θυμιάματα λέει και να θυμιάζει την ώρα εκείνη την απογευματινή. Και εκείνη την ώρα εμφανίζεται ο Γαβρίλ. Και στην Παναγία ο Γαβρίλ και στον πατέρα του Προδρόμου. Και στάθηκε μπροστά του, κοντά του, και μόλις ο Ζαχαρίας τον είδε, τρόμαξε. Είδε συγκλονιστική οπτασία μπροστά του. Όχι συνηθισμένο άνθρωπο, κάτι που άστραφτε και βρόνταγε. Και του λέει ο Γαβρίλ, ο Αρχάγγελος, μη φοβού, διότι σε ακούστηκε η δέησή σου και θα γεννήσεις γιο και θα καλέσεις αυτόν και αυτός θα βοηθήσει πάρα πολλούς ανθρώπους, διότι θα είναι μέγας ενώπιον του Κυρίου αυτό το παιδί που θα γεννηθεί από τη γυναίκα σου που είναι στήρα. Η γέννηση δηλαδή του Ιωάννου θα γίνει πηγή χαράς, όχι μόνο σε σένα αλλά και σε πάρα πολλούς ανθρώπους, διότι αυτός θα είναι πάρα πολύ μεγάλος μπροστά στον Θεό. Δεν θα πίνει, λέει, ούτε κρασί, ούτε σίκερα. Σίκερα είναι τα αποστάγματα, τα ενοπνευματώδη ποτά. Θα είναι ένας άνθρωπος ασκητής, ασκητικός, πνευματικός, που θα γεμίσει Πνεύμα Άγιο από την κοιλιά της μητέρας του. Και αυτό έγινε όταν ο Πρόδρομος, ακόμα και έμβριο όταν ήταν, σκύρτησε στην κοιλιά της μάνας του. Διότι προηγείται 6 μήνες του Χριστού ο Ιωάννης και γίνεται πρόδρομός του. Σημειωτέων ότι 30 χρονών έπρεπε κανείς να βγει στη δημόσια ζωή να κηρύξει, δεν μπορούσε να βγει πριν. Γι' αυτό και ο Χριστός από τα 12 μέχρι τα 30 έμενε, δεν έκανε θαύματα, δεν έκανε ομιλίες, παρά μόνο στο περιβάλλον του ζούσε και δούλευε ως εργάτης, ως ξυλουργός. Όταν πάτησε το 30 έτος, πλέον δεν μπορούσε ούτε με τον νόμο να τον σταματήσει κανείς να αρχίσει το έργο του. Και ο Ιωάννης 30 χρόνια άρχισε το έργο του, γι' αυτό 6 μήνες μετά έρχεται ο Χριστός στον Ιωάννη. Επειδή ακριβώς έγιναν 30 με μια διαφορά φάσης 6 μηνών.
Αυτά λοιπόν, ας μείνουμε σε αυτό το κομμάτι, θα συνεχίσουμε στην άλλη εκπομπή να δούμε τον Ιωάννη, να δούμε τη δράση του, να δούμε πόσο μεγάλος είναι και πόσο συνεπής, πόσο ελεκτικός είναι προς την εξουσία και πόσο θάρρος έχει, διότι το Άγιο Πνεύμα δίνει μεγάλο θάρρος στον άνθρωπο. Και ο ίδιος ο Ζαχαρίας δυσπίστησε κατά κάποιο τρόπο και είπε: «Εγώ είμαι γέρος και η γυναίκα μου είναι γριά, πώς θα αποκτήσουμε παιδί? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα». Και αρχίζει ο Γαβριήλ, χωλωμένος λίγο, το απαντά και του λέει: «Εγώ παρίσταμαι μπροστά στον θρόνο του Θεού, παρεστικός, και απεστάλλην να σου μιλήσω για αυτά τα πράγματα». Έφυγα δηλαδή από εκεί με αποστολή να έρθω εδώ. Δεν είμαι έτσι από τα σύννεφα, αλλά επειδή δεν πίστεψε αυτά που σου είπα, θα μείνεις βουβός, βοβός το λέει, μέχρι εις ημέρας γέννηται ταύτα. Θα μείνεις βουβός, άλαλος, μέχρι την ημέρα που θα γίνουν όλα αυτά που σου ανήγγυλα». Τον αμείβει προηγουμένως, λέγοντάς ότι ας ακούστηκαν οι προσευχές κλπ. Αλλά για την ολιγοπιστία του, μόλις γύρισε λίγο το πράγμα, αμέσως τον ετσεκουρώνει και του λέει: «Κάτσε τώρα 9 μήνες βουβός». Απ' έξω λοιπόν περίμεναν τον ιερέα και περίμεναν ώρα. Και όταν βγήκε, είδαν ότι δεν μπορούσε να συνονοηθεί, δεν μπορούσε να μιλήσει, δεν μπορούσε να ακούσει τι του λέγανε. Αλλά κατάλαβαν, λέει, από την περιγραφή που τους έκανε, θα τους έλεγε με κινήσεις τι είδε, ότι από το Θεό είδα ένα «ον» και λοιπά και μου μίλησε και λοιπά, και καταλάβαν ότι είχε μιλήσει με άγγελο. Θα μείνουμε εδώ όμως, αγαπητοί φίλοι, και θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας για να δούμε και παρακάτω πώς συνεχίζει ο Λουκάς τη διήγησή του, ο Ιωάννης τη διήγησή του, ο υψηπετής αητός της θεολογίας. Μέχρι τότε λοιπόν, μέχρι την επόμενη εκπομπή, αν θέλει ο Θεός, να είστε καλά, και αν θέλει ο Θεός θα την κάνουμε την εκπομπή για αυτή. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και ο Θεός να σας δίνει κάθε πνευματική